Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Διακόπτουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να δούμε όλα τα νεότερα σε σχέση με την εκλογική μάχη που διεξάγεται στο κίνημα αλλαγής. Όλα δείχνουν έως τώρα σε ένα μεγάλο μέρος των αποτελεσμάτων ότι έχουμε καθαρό, σαφές προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη που φαίνεται ότι φτάνει πρώτος στον δεύτερο γύρο, ενώ διεξάγεται μία μάχη για τις θέσεις 2 και 3 ανάμεσα στον Γιώργο Παπανδρέου και τον Ανδρέα Λοβέρδο. Θα τα δούμε όλα αυτά πηγαίνοντας καταρχήν στα γραφεία του κινήματος αλλαγής. Εκεί θα συναντήσουμε την Κάτια Φωτιάδου και Κάτια με ποσοστό κοντά στο 85% πώς έχουν διαμορφωθεί τα αποτελέσματα. Έχοντας μετρηθεί τα 732 εκλογικά τμήματα σε σύνολο 841 και 227.126 ψήφοι, δηλαδή ποσοστό 84,76%, έχουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να διατηρεί το προβάδισμα που δεν φαίνεται πλέον να αλλάζει, με ποσοστό 37,5% που αντιστοιχεί σε 83.546 ψήφους. Τον ακολουθεί ο Γιώργος Παπανδρέου με 27,77%, τρίτος ο Ανδρέας Λοβέρδος με 26,06%, ο Παύλος Εστίδης με 3,21%, ο Χάρης Καστανίδης με 3% και τέλος ο Παύλος Γερουλάνος με 2,92%. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει κλείσει η κούρσα, πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με σαφές προβάδισμα, ενώ φαίνεται πως δύσκολα θα ανατραπεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Γιώργου Παπανδρέου και του Ανδρέα Λοβέρδου, καθώς σχορίζουν εδώ και πάρα πολλή ώρα περίπου 4.000 ψήφοι. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο που δύσκολο. Η Επιτροπή Εκλογών σας έχει δώσει κάποιο χρόνο στον οποίο θα υπάρχει καθαρό αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα? Όχι, δεν έχει δοθεί κάτι από την ΕΔΚΑΠ, από την αρμόδια Εκλογική Επιτροπή. Είμαστε εν αναμονή. Περιμένουμε την ενημέρωση. Είναι και κλεισμένο το θηρόν αυτή τη στιγμή τα μέλη της Επιτροπής. Περιμένουμε να δούμε αν ο πρόεδρος, ο κύριος Θεόδωρος Καπετανάκης, θα κατέβει με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και έχοντας ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα, το 100%, για να μας κάνει κάποια δήλωση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων τόσο του Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος από τις σχεδόν 7.30 το απόγευμα με τους πολύ στενούς εργάτες του βρίσκεται εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς την εκλογική διαδικασία, τα αποτελέσματα, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος από ό,τι γνωρίζω θα έρθει από το γραφείο του από την Οδό Υποκράτους εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη. Ακριβώς, Κάτια, νομίζω ότι μετά το κλείδωμα του αποτελέσματος, το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα τοποθετηθούν οι πρωταγωνιστές αυτής της μάχης. Και ας πάμε τώρα στα γραφεία του κ. Ανδρουλάκη, εκεί θα συναντήσουμε την Αλεξία Τασούνη να μας περιγράψει το κλίμα. Είναι μέχρι τώρα αυτός που έχει το καθαρό προβάδισμα. Και γι' αυτό λοιπόν το κλίμα εδώ είναι πάρα πολύ καλό, πολύ ικανοποιητικό. Βεβαίως είναι συγκρατημένοι εδώ οι συνεργάτες του. Ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε εδώ στο γραφείο του. Προσπαθήσαμε στην αρχή να του πάρουμε μία δήλωση. Μας είπε όλα καλά, όλα καλά. Ανέβηκε πάνω στο γραφείο, ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα ανά περιφέρεια όσα μέχρι στιγμής είχαν γίνει γνωστά. Στη συνέχεια αποχώρησε από το γραφείο και τον αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή για να κάνει εδώ την δήλωση. Αρχικά είχαμε την πληροφορία ότι θα περίμενε να κάνουν δηλώσεις οι άλλοι δύο, ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Λοβέρδος, και στη συνέχεια να τοποθετηθεί. Όμως φαίνεται τελικά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε περίπου 10 λεπτά το πολύ θα έρθει εδώ για να μας κάνει τη δήλωση. Σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση και περιμένει ποιος ακριβώς θα είναι ο αντίπαλός του στο δεύτερο γύρο. Αναμφίβολα έχει έρθει πρώτος και φαίνεται ότι κλειδώνει τη συμμετοχή του στον επόμενο γύρο. Όμως ας πάμε και στην Στέλλα Παπαμιχαήλ. Βρίσκεται στα γραφεία που είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος δείχνει να διατηρεί την δεύτερη θέση. Βεβαίως θα κριθεί αυτό στο υπόλοιπο της βραδιάς, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως να είναι ο δεύτερος από τους δύο στην τελική μάχη. Πώς είναι το κλίμα εκεί, Στέλλα? Πριν από λίγο, Χρήστο, να σας πω, πριν από περίπου ένα τέταρτο, ήρθε εδώ στο Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι πάνω και συσκέπτεται με τους στενούς του συνεργάτες. Αναμένεται να κάνει σε λίγη ώρα δήλωση. Όπως μας λένε πάντως από το επιτελείο του, ο κύριος Παπανδρέου θα συνεχίσει να δώσει τη μάχη και στο δεύτερο γύρο με βάση τις αξίες και τις αρχές του κινήματος αλλαγής. Τονίζουν ιδιαίτερα το πόσο σημαντική ήταν αυτή η σημερινή ευρεία συμμετοχή για το
το μέλλον του κινήματος και για το μέλλον του κόμματος, ενώ όπως λένε θα γίνει μια αποτίμηση για τα ποιοτικά στοιχεία αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, διότι για παράδειγμα η Κρήτη έδωσε ένα σαφές προβάδισμα στον Νίκο Ανδρουλάκη και ενδεχομένως, όπως λένε κάποιοι συνομιλητές συνεργατών του Γιώργου Παπανδρέου, να υποτιμήθηκε αυτή η εκλογική ετοιμότητα του μηχανισμού του Νίκου Ανδρουλάκη σε διάφορα σημεία ανά την Ελλάδα. Αυτή την μάχη του Παπανδρέου θα τη δώσει αν καταφέρει τελικά να μπει στο δεύτερο γύρο, όπως είπες, και δεν έχουμε κάποια ανατροπή. Ας δούμε όμως πώς τοποθετούνται στο στρατόπεδο του Ανδρέα Λοβέρδου, γιατί νομίζω ότι και εκεί μιλούν για δεύτερο γύρο. Εκείνη η Σοφία Φασουλάκη. Πώς έχουν τα πράγματα, Σοφία? Ναι, Χρήστο, πράγματι μιλούν για δεύτερο γύρο και έχουν ακόμα μια συγκρατημένη αισιοδοξία, γιατί υπολείπονται ακόμα περίπου 40 με 45 χιλιάδες ψήφοι. Η διαφορά είναι στο 1,6-1,7 να τελειώσει η Αττική, να τελειώσει η ενσωμάτωση της Αττικής, λένε από το επιτελείο του Ανδρέα Λοβέρδου, και μιλούν ακόμα κάποιοι για ένα ντέρμπι. Βέβαια, από την άλλη πλευρά πρέπει να σου πω, από το στρατόπεδο του Γιώργου Παπανδρέου, θα μας τα πει και αναλυτικότερα βέβαια η Στέλλα Παπαμιχαήλ, λένε ότι αυτή η εικόνα είναι κλειδωμένη εδώ και πάρα πολλή ώρα. Δηλαδή αυτή η διαφορά είναι του 1,7 με τις δύο μονάδες, είναι κλειδωμένη εδώ και πάρα πολλή ώρα και αυτή η εικόνα αναμένεται να παραμείνει. Μένει να δούμε πώς θα καταμετρηθεί αυτή η διαφορά στις 40 με 45 χιλιάδες ψήφους που απομένουν. Χρήστο. Απομένει λοιπόν περίπου το 15% των εκλογικών τμήματων. Μένει, όπως είπες, να δούμε αν αυτό το αποτέλεσμα είναι ικανό να ανατρέψει τη διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου. Έτσι διαμορφώνονται, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα έως αυτή τη στιγμή, με καταμετρημένο περίπου το 85%, με ενσωματωμένο το 85% των τμήματων έως αυτή την ώρα, για οτιδήποτε νεότερο και για τις δηλώσεις βεβαίως των πρωταγωνιστών αυτής της εκλογικής μάχης. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι.